θετικά λόγια ακόμα και από Ευρωπαίους αξιωματούχους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό σας κατηγορεί η κυβέρνηση. Το θέμα της περικοπής όχι των συντάξεων, η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί, γιατί όταν έφεραν το 16 το νόμο η κυβέρνηση Ριζανέλ, εμείς τον καταψηφίσαμε. Άρα εμείς έχουμε πάρει θέση στην περικοπή των συντάξεων. Η θέση μας είναι η καταψήφιση της περικοπής που έφερε η παρούσα κυβέρνηση. Τώρα, αυτό που δεν μπορεί να ανεχτεί η Νέα Δημοκρατία είναι μια κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό, η οποία γίνεται και για αυτόν τον σκοπό έχουν εργαλειοποιηθεί ακόμη και ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και θα σας πω τι εννοώ ευθέως. Λένε ψέματα δηλαδή οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Εγώ ακούστε με λίγο, τι ξέρω. Θα πάω αύριο στο Κιλκής. Τα 5,1 δις τα οποία έχει αυτό το μνημόνιο, αυτά τα μέτρα των επομένων ετών, δεν μπορείς παρά να το βαφτίσεις ως μια δέσμευση βαριά της χώρας. Ναι. Ως υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν μέσα από μνημόνιο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει η ελευθερία, μακάρι να υπήρχε στην ελληνική κυβέρνηση, μετά τις 22 Αυγούστου, να έρθει και να ακυρώσει όλες αυτές τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει, οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Άλλο είπε όμως. Ότι κύριος... υπάρχει η ελευθερία να διαμορφώσει η Ελλάδα, όχι όλες, σαφώς δεν το συζητάμε, αλλά μπορεί να κάνει κάποια δικά της θέματα. Κύριος Μοσκοβιτσής, για να απαντήσω. Η οποιαδήποτε μόνο... κυβέρνηση, έτσι. Μπορεί αύριο να σας θέσει η κυβέρνηση. Ναι, συμφωνούμε απολύτως και αυτό που είπαμε και μακάρι να είναι κάτι εφικτό. Αλλά γιατί αυτή η επιθετική τακτική. Ναι, δεν είπε μόνο αυτό. Ο κύριος Μοσκοβιτσής είπε πάρα πολλά. Είπε ότι δεν υπάρχει μνημόνιο και αυτό νομίζω ότι είναι μια κοροϊδία προς τον ελληνικό λαό. Λέει ψέματα, κύριος Μοσκοβιτσής. Βεβαίως λέει ψέματα. Δεν υπάρχει μνημόνιο. Όταν έχει 3,5% υποχρεωτικά πλεονάσματα μέχρι το 2022. Ο αρμόδιος επίτροπος. Λέει ψέματα. Μα είναι ψέμα, δεν ξέρω πώς το ερμηνεύει και πώς το χαρακτηρίζει. Εγώ ξέρω και νομίζω μιλάω καλά την ελληνική γλώσσα. Και να μου απαντήσει οποιοδήποτε θέλει. Όταν έχω 3,5% πλονάσματα μέχρι το 2022. Όταν έχω 2,2 πλονάσματα μέχρι το 2060. Όταν έχω μείωση του αφορολόγητου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Όταν έχω μείωση των συντάξεων. Αυτό δεν είναι μνημόνιο. Πώς να το χαρακτηρίσω, πώς να το πω. Θέλετε να το βαφτίσουμε κάπως αλλιώς, γιατί άρα, αυτή η κυβέρνηση. Άλλο, ξέρετε και την Τρόικα, ναι, τη βαφτίσαμε θεσμούς. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Ο κ. Μοσκοβιτσής είπε ότι θα ξανάρθει η Τρόικα. Ότι θα υπάρχει η δημοσιονομική ελευθερία της κυβέρνησης από εδώ και πέρα να σταθεί στα πόδια της, να αποφασίζει η ίδια με την Επιτροπή και όλα τα σχετικά. Η ίδια, αλλά με την Επιτροπή. Ναι, και τους στόχους. Βάζει ένα στόχο και σου λέει από εκεί πέρα πετυχαίνει τον όπως θέλει εσύ. Αυτό σας ενοχλεί όμως, κύριε Γιώργαντά. Όχι, δεν μας ενοχλεί. Γιατί βγήκε ένας εκνευρισμός. Μακάρι, ο εκνευρισμός. Ακούστε λίγο. Αν είναι έτσι. Σας έδωσα όλη την εικόνα και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Ο καθένας, ξέρετε, όταν μιλάει, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Ο κύριος Μοσκοβιτσής έχει δύο ακροατήρια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το ένα είναι η ίδια η Ευρώπη, οι οποίοι οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών θέλουν να πούνε προς τα εσωτερικά τους, προς το λαό τους, ότι τελειώσαμε με την Ελλάδα, δεν ξαναδίνουμε χρήματα. Κατανοητό ότι πρέπει να ακουστεί αυτό, ότι τέλειωσαν όλα και μακάρα μην ξανασυμβεί ποτέ να χρειαστεί η Ελλάδα χρήματα. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι ο συγκεκριμένος Επίτροπος έχει εκδηλώσει δημόσια την επιθυμία του να είναι υποψήφιος των σοσιαλιστών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κρατάω ως υποσημείωση και αυτό. Και θέλει να είναι αρεστός και συγκεκριμένο ακροατήριο. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι όμως είναι την κοροϊδία ενός λαού ο οποίος και υπέφερε και θα υποφέρει τα επόμενα χρόνια με συγκεκριμένα μέτρα και να έρχεται κάποιος και να μου λέει τελείωσαν τα μνημόνια. Τέλειωσε αυτό. Αυτό που ακολουθεί, δηλαδή μπορεί να έρθει αυτή η κυβέρνηση το Σεπτέμβριο, να ακυρώσει τα πλονάσματα, να ακυρώσει τη μείωση του αφορολόγου του, να ακυρώσει συντάξεις. Ευπρόσδεκτο όλα αυτά να μας το πούνε αν μπορούν να το κάνουν. Αν δεν μπορούν να το κάνουν, αυτό που θα έχουμε θα είναι μνημονιακές ουσιαστικά υποχρεώσεις για τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Και να πω και κάτι για το.